Νότα ελπίδας και αισιοδοξίας για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, αφού έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τις δύο θέσεις που προκηρύχθηκαν συντονιστών διευθυντών σε χειρουργική και παθολογική, και ταυτόχρονα στις 5 από τις 6 θέσεις σε παθολογική, ογκολογική, μεθ και επιγόντων. Ένα κύμα ενδιαφέροντος που είχε χρόνια να δει το Ίδρυμα. Είναι ενθαρρυντικό. Παλαιότερα, γι' αυτό και χαρακτηρίστηκε άγωνα τύπου Α, παλαιότερα στις προκηρύξεις μας είχαμε σχεδόν μηδενική συμμετοχή. Αλλά πλέον υπάρχει μια δυναμική. Και θα φανεί βέβαια και στη περιμένουμε αγωνία πια, γιατί έχουμε και άλλες κλινικές που έχουν εκκρεμότητες. Περιμένουμε αγωνία τη μεγάλη προκήρυξη τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, για να ενδυναμωθούμε περισσότερο. Προσωπικό στίχημα για το διοικητή τα βήματα στελέχωσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, ώστε να λαμβάνουν οι πολίτες την περίθαλψη που τους αξίζει και να αποφορτίζονται οι υπάρχοντες γιατροί. Ήταν μια μεγάλη ευχάριστη στιγμή για μας. Και ελπίζουμε το Ίδρυμα να δυναμώσει, να προσφέρει αυτά που πρέπει στον κόσμο. Διότι όσο και να λέμε ότι έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα υπάρχουν προβλήματα κλπ. Όταν υπάρχει υποστελέχωση. Η υποστελέχωση είναι ακόμα, υπάρχει σε κάποιες κλινικές και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στον κόσμο. Θετικοί χαρακτηρίζουν την εξέλιξη πολίτες, οι οποίοι ωστόσο δηλώνουν πως το νοσοκομείο της πόλης χρειάζεται ακόμα περισσότερη βοήθεια. Θετικό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα φαίνεται αν πετυχαίνει κάτι. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ περισσότερο προσωπικό, ξέροντας την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο. Όχι 6 θέσεις, 16, 26, σύμφωνα με. Και κτηριακό, και ένα καινούριο νοσοκομείο χρειάζεται το Ρέθμι. Η ιστορία είναι να βάλουν ανθρώπους, αλλά πώς θα συμπληρώνουν, πώς θα αυτό, δηλαδή με αυτά οι συνθήκες που δουλεύουν είναι τρομερές, ας πούμε, στο νοσοκομείο μέσα. Δηλαδή κλείνεις ένα ραντεβού και σου λένε μετά 6 μήνες, μετά 3 μήνες, μετά 4 μήνες. Δεν είναι λογική αυτή για μένα δηλαδή.